και να δεχθώ αυτό που δέχτηκαν οι προλαλήσαντες, ότι είχαμε μια περικοπή πόρων που άνοιξε και ξεπέρασε το 60% την τετραετία του 2009-2013. Και βέβαια οι προλαλήσαντες, σαν παρατάξεις εννοώ, έχουν σοβαρές ευθύνες, γιατί δεν πρόβαλαν αντιστάσεις σε αυτή την, σε αυτό το πετσόκλημα των αυτοτελών πόρων. Να δεχτώ επίσης αυτό που ακούστηκε, ότι η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει κατά το εν τρίτον η νέα Δημοτική Αρχή την ευθύνη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και βασίστηκε κυρίως στο σχεδιασμό της προηγούμενης αρχής. Δυστυχώς όμως, δεν ευελπιστώ ότι και η καινούργια διοίκηση θα κομίσει γλάφια στα σαφή μας. Θα συνεχίσει την πεπατημένη στα ίδια βήματα. Τα βήματα που οδηγούν στην προφορολόγηση του Δημότη. Απ' τη μια μεριά η άθεκτη φορολόγηση από την αντιλαϊκή, από τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται για τις κεντρικές κυβερνήσεις. Και απ' την άλλη ένας Δήμος που μέσω των ανταποδοτικών προσπαθεί να συμπληρώσει τα κενά του 60% που έγιναν οι περικοπές. Καλούμαστε σήμερα να αποδεχθούμε ένα ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του οικονομικού έτους 2014 που κινήθηκαν στην κατεύθυνση της υπέρμετρης και αντιλαϊκής φορολόγησης από τον Δήμο μας, τον Δημοτών μας. Εμείς, σαν λαϊκή συσπήρωση, δεν αποδεχόμαστε τη λογική να βάζουμε φόρους και άλλους φόρους για να κάνουμε κάποια υποτυπώδη αργάκια. Δεν αποδεχόμαστε τη λογική της διάλυσης των όποιων δομών πρόνοιας ή της εκχωρήσης σε κινσέπι σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η υγεία και η πρόνοια θεωρούμε ότι είναι δημόσια αγαθά και όχι εμπορεύματα. Αγαθά που πρέπει να εξασφαλίζονται από το κράτος, με ευθύνες και με κοστολόγηση από το κράτος. Καλούμε τους δημότες σε ένα λαϊκό κίνημα με κοινό μέτωπο, με στόχους. Πλήρη χρηματοδότηση των αναγκών του Δήμου που θα προέρχεται από την αύξηση της φορολόγησης του μεγάλου κεφάλαιου στο 45%, από τη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, από την αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας. Δεν δεχόμαστε καμιά συρρήκνωση και κατάργηση δομών και υπηρεσιών. Ζητάμε μόνιμη σταθερή δουλειά προσλήψης προσωπικού. Κατάργηση της απαγόρευσης των προσλήψεων. Ζητάμε μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Καμιά παραχώρηση σε μη κυβερνητική οργάνωση και σε κινσέπ υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων που ανήκουν στο Δήμο. Ζητάμε ένα πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων για σύγχρονες χτιριακές εγκαταστάσεις που να καλύψουν όλο το φάσμα των προνοιακών, των αθλητικών και πολιτιστικών αναγκών. Επειδή και αυτός ο προϋπολογισμός και αυτός ο ισολογισμός λειτουργεί με ένα εμπορικό πνεύμα του δούνε και λαβήν, του τόσα δίνω, πόσα θες, λοιπόν, θα το καταψηφίσουμε και θα καλέσουμε τους δημότες σε μια λαϊκή αντεπίθεση σε αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζει και η δημοτική μας αρχή.